velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. A media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los tres, a media luz los dos. Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos. Dentro cóctel y amor, visito que puso madre, piano estera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor. A media luz, a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo. Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, visito que puso madre, piano estera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo. Γι' αυτό και ανακηρύχθηκαν από την UNESCO μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς του 1984 και 1986 αντίστοιχα. Το 85% των καταρρακτών βρίσκεται στο έδαφος της Αργεντινής, ανάμεσά τους και ο ψηλότερος καταράκτης της περιοχής με ύψος 80 μέτρων. Το διάσημο Λαρίγκι του Διαβόλου. Οι επισκέπτες μπορούν να σταθούν ακριβώς από πάνω του, στο κατάλληλα διαμορφωμένο μπαλκόνι, όπου ο ήχος είναι εκοφαντικός και η άβυσσος από κάτω μοιάζει να μην έχει τέλος. Η πλευρά της Βραζιλίας όμως προσφέρει μια πανοραμική θέα στους καταράκτες και από τα ειδικά διαμορφωμένα παρατηρητήρια μπορεί να θαυμάσει κανείς το Λαρίγκι του Διαβόλου σε όλο του το μεγαλείο. Η ροή των καταρακτών δεν είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά μέσο όρο όμως φτάνει τα 1500 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Από την ορμή των υδάτων δημιουργούνται σύννεφα ατμού και χιλιάδες ουράνια τόξα. Η πλευρά της Αργεντινής φιλοξενεί επίσης το οικολογικό τρένο που κατασκευάστηκε στην Αγγλία ειδικά για την περιοχή. Κινείται εξαιρετικά αργά ώστε να διαταράσει στο ελάχιστο το ευαίσθητο οικοσύστημα και οι επιβάτες του να απολαμβάνουν στο μέγιστο την διαδρομή μέσα από το δάσος και μέχρι τους καταράκτες. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια. Θέλω να πω μόνο μια κουβέντα.
υποκλίνομαι σε αυτό το θαύμα της φύσης. Υποκλίνομαι σε αυτό το θαύμα του Θεού. Thank you.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια που με κάλεσε στο γάμο των παιδιών τους για να πλαισιώσω με τα τραγούδια μου την εκδήλωσή τους. Ευχαριστώ επίσης θερμά το ζευγάρι που ήταν η αιτία να παρευρεθώ στο γλέντι τους και μου έδωσαν και μένα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε μέρη που ούτε είχα φανταστεί. Σκοπός μας ήταν να δείξουμε το γλέντι της εκδήλωσης με μια ποικιλία ανάμεικτων χωρών, αλλά για λόγους προσωπικούς δεν ήθελε το ζευγάρι να προβληθεί το γλέντι και σέβομαι την επιθυμία τους. Τους εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένοι, μονιασμένοι, μέχρι τα βαθιά τους γυρατιά. Εγώ όμως, φίλοι μου, δεν έχασα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω ένα ρεπορτάζ στα μέρη που ταξίδεψα, μαθαίνοντας την ιστορία του κάθε τόπου, και προσπάθησα να σας ταξιδέψω μαζί μου για λίγη ώρα σε άλλη διάσταση. Ελπίζω να τα κατάφερα. Φίλοι μου, γεια σας από τη Βραζιλία, από τη Νότια Αμερική. Γεια σας ως την επόμενη φορά. Γεια σας. Φίλοι μου, προλογώ από το ίδιο σημείο που είχα κάνει την έναρξη της εκπομπής. Βέβαια, από χειμωνιάτικο τοπίο, τώρα πλέον ο καιρός μυρίζει καλοκαίρι. Αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αυτές οι κοινωνικές τάξεις των ανθρώπων, οι πλούσιοι από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά οι φτωχοί με τις φαβέλες, με τα ναρκωτικά και τη μαφία. Problema social. A favela é problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá.